Πώς κινείται η αγορά σήμερα? Σήμερα είναι μία από τις χειρότερες μέρες που υπάρχει. Είναι τέλος του μήνα, δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Οι τιμές είναι ήδη κάτω. Να δούμε τι θα γίνει. Ο καιρός δεν το επιτρέπει. Έβρεχε, κρύο. Λίγο δύσκολο για τη λαϊκή τώρα. Να δούμε. Υπομονή κάνουμε. Ένα-δύο μήνες ακόμα, να δούμε τι θα γίνει. Γενικά η κίνηση φέτος είναι υποτονική. Τι έχετε δει? Εντάξει, τις γιορτές κάτι δουλέψαμε, κάτι έγινε. Τώρα έχουν σωθεί τα λεφτά. Όπως και όλοι, γύρωσαν τις υποχρεώσεις τους και τώρα έχουμε πρόβλημα. Αυτά. Εσείς εδώ τι πουλάτε, να μας πείτε και τι τιμές έχετε? Εμείς πουλάμε ντομάτες, πουλάμε μαρουλάκια, πουλάμε σέλινο, παντζέρια και μαρούλια. Ραδί και τέτοια. Είμαι από Λεωνίδιο. Οι ντομάτες πουλάμε 1 ευρώ αυτή τη στιγμή που είναι και εκτός εποχής. Χορταρικά στο 1,5, μαρούλια 3-1 ευρώ. Λίγο δύσκολα τα πράγματα δηλαδή και έχουν γίνει και πολλές ζημιές. Αυτά. Υποστήκατε λόγω της κακοκαιρίας? Όχι, εμείς πάρα πολλές ζημιές, γιατί εμείς μόνο νερό έχουμε πολύ κάτω στο Λεωνίδιο, δεν έχει πάγο και τέτοια. Εντάξει, το παλέψαμε, αλλά άλλα μέρη πάθανε ζημιές. Δεν έχει σημασία επειδή δεν πάθαμε εμείς, αλλά και άλλοι που πάθανε ζημιές είχαν εξοδέψει χρήματα και χάσανε λεφτά. Έτσι μπορεί να πάθουμε εμείς ζημιές. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Ο κόσμος τι βλέπετε, ψωνίζει? Μαζεμένος πάρα πολύ ο κόσμος. Χαμός γίνεται. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει κανείς, δεν κινείται καθόλου ο κόσμος. Σήμερα είναι και λόγω καιρού. Και λόγω καιρού, αλλά και γενικά. Μετά τις 15, από την 1η μέχρι τις 15, κάτι κινούνται και οι λαϊκές και γενικά. Μετά τις 15 δεν κινείται τίποτα, παιδιά. Δηλαδή το δεύτερο μισό του μήνα είναι εξοφλημένοι όλοι. Εσείς τα βγάζετε εύκολα πέρα σαν αγρότη? Εντάξει, εγώ τα παλεύω, τα βγάζουμε. Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, με παιδιά εδώ, ο πατέρας μου, η μάνα μου, εγώ. Παίρνουμε και κανέναν εργάτη. Παλεύουμε, τα βγάζουμε. Το καλοκαίρι παίρνουμε πιο πολλούς εργάτες, που είναι πιο γρήγορα οι καλλιέργειες. Εντάξει, τώρα το χειμώνα κάπως τα βγάζουμε. Και πάμε και 4 λαϊκές την εβδομάδα. Δεν είναι και λίγες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Τα χάλια, χάλια. Πολύ χάλια. Σε σχέση με άλλες χρονιές, ο κόσμος τι βλέπετε, ψωνίζει, γεμίζει το καλάθι? Δεν νομίζω, όχι, δεν γεμίζει το καλάθι, αφού όλα τα πράγματα χειροτερεύουν. Αντί για το καλύτερο, το χειρότερο. Ειδικά οι αγρότες μας έχουν πάρει τη δουλειά, τα σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα μας εδώ ειδικά. Δεν υπάρχει κίνηση όπως κάποτε, πέρσι, πρόπερσι. Τι τιμές έχετε, τις έχετε ρίξει σε σχέση με τις άλλες χρονιές? Και βέβαια είναι, δηλαδή αν δείτε τις τιμές είναι πολύ χαμηλά. Αλλά δεν έχει ο κόσμος να ανταποκριθεί. Φέτος λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων έχετε υποστεί ζημιές? Και βέβαια έχω υποστεί, ακόμα ένας λόγος παραπάνω, χειρότερα φέτος. Και ο πάγος μας επηρέασε κάτω, μας έχει κάνει ζημιές σε κλιμεντίνες, σε νόβα μανταρίνια που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να πουλήσουμε. Θα δηλώσουμε και ο Θεός βοηθήσει. Περιμένετε να πάρετε κάποιες αποζημιώσεις? Όχι, ακόμα δεν αποζημίωσεις, μόνο από τις κακοκαιρίες που μας έριξε, τις βροχοπτώσεις πολλές. Μας πήρε κάτι δραγωγή, αλλά δεν τα αποζημιώνει αυτά. Λένε μόνο κάτι μπάζα στα κτήματα αποζημιώνει. Και τα λάστιχα που είναι μέσα στα κτήματα. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και η γυναίκα μου είναι υπάλληλος. Και τα παιδιά μου δουλεύουν και δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις. Ειλικρινά σας μιλάω, παιδιά. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Κάθε φέτο και χειρότερα αντί για καλύτερα. Δυστυχώς. Και εγώ είμαι του Τσίπρα, να σου πω την αλήθεια, να σου μιλήσω ελεύθερα. Γιατί... Αλλά δεν ξέρω, δεν πάμε, δεν μας στηρίζει, δεν μας βοηθάει. Εντάξει, δεν μας στηρίζει. Θα παρακαλέσω τον Τσίπρα να βοηθήσει τους αγρότες, να μας κοιτάξει. Γιατί δεν ξέρω, μας έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Να προσέξει, να κοιτάξει τους αγρότες, γιατί από εκεί είναι η κινητήριος δύναμη ο αγρότης. Θερμή παράκληση, να προσέξει τους αγρότες. Αυτό θέλω από τον κύριο Τσίπρα. Ψωνίζετε σήμερα εδώ στη λαϊκή αγορά? Πάντα. Πάντα. Η λαϊκή βοηθάει πάρα πολύ το λαό, γιατί έχει καλές τιμές και τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Και ψωνίζω πάντα. Οι τιμές σε σχέση με άλλες χρονιές φέτος είναι καλύτερες? Φέτος νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερες, παρόλο που υπάρχει δυσχέρεια στο οικονομικό του κόσμου. Νομίζω πως είναι καλές οι τιμές και όλα τα προϊόντα είναι και καθαρά και ωραία. Εγώ πήρα πορτοκάλια, πήρα χόρτα στα Μναγκάθη από τους Μανάβηδες, πήρα διάφορα πραγματάκια, μήλα, αχλάδια, ό,τι χρειάζεται το σπίτι, λεμόνια. Γεμίζει το καλάθι ή είστε πιο πλημμυρισμένος? Εντάξει, γεμίζει το καλάθι γιατί έχουν κατεβάσει τις τιμές. Οι αγρότες.
Υποτονική φαίνεται να είναι η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Τρίπολης παρά τις χαμηλές τιμές. Οι καταναλωτές πλέον είναι πολύ περιορισμένοι στις αγορές τους, καθώς προμηθεύονται μόνο τα απαραίτητα και οι παραγωγοί επισημαίνουν πως τα έξοδα καλλιέργειας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, αλλά ο τζίρος συνεχώς μειώνονται, βάζοντας ζήτημα για την επιβίωσή τους από εδώ και πέρα. Ο κόσμος είναι απλήρωτος από τις 19 του Δεκέμβρη. Και δεν υπάρχει δεκάρα στον κόσμο. Περνάει, κοιτάει ο κόσμος και φεύγει. Και εμείς υποφέρουμε ένα μήνα τώρα. Και τα προϊόντα είναι πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ και το παίρνει πιο οικονομικές τιμές. Και εμείς δεν δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά όπως έπρεπε να δουλεύουμε. Τώρα τα χορταρικά και αυτά τα οποία τα έχει κάποιος ο παγετός, είμαστε μηδαμινοί και δεν τα παίρνει ο κόσμος. Είναι οι λόγοι αυτοί, δεν υπάρχει χρήμα. Αυτό είναι το θέμα. Σε σχέση με άλλες χρονιές, βλέπετε τώρα... είναι πιο περιορισμένες στις αγορές τους. Να σου πω κάτι, κοπέλα μου. Τώρα από τον καιρό που πήγαν τα μνημόνια, αρχίζουμε και πάμε βυθό. Ο κόσμος έχει οικονομικά προβλήματα, όλος ο κόσμος. Παλέμε ειλικρινά και εμείς παλεύουμε να κάνουμε κάτι το καλύτερο. Κάνουμε έξοδα και δεν παίρνουμε τον κόπο μας. Οι μέσα είναι πάμπτινες. Βλέπετε ένα ευρώ ντομάτες, οι οποίες στα μαγαζιά έχουν ένα 82 ευρώ. Τα μαρούλια έχουν 80 λεπτά στα μανάβικα. Τα χόρτα έχουν 2-2,5. Εμείς οι οικονομικές μας είναι πάρα πολύ καλές. Έχετε ρίξει στη μέση σχέση με άλλες χρονιές. Πάντα τέτοια από εκεί ντομάτα 1 ευρώ. Που καίει πυρηνόξυλο αυτό το πράγμα και θέρμαση δουλεύει στους 18 βαθμούς για να γίνουν οι ντομάτες. Πώς θα βγω εγώ πέρα από αυτή την κατάσταση. Είχατε υποστεί και ζημιές λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Την κακοκαιρία μπορούμε και εμείς στο Λεωνίδιο. Είμαστε οπλισμένοι και την προστατεύουμε με όλα τα μέσα. Δηλαδή προστατεύουμε με θερμάσεις και τέτοια. Παγετούς και τέτοια δεν είχαμε. Αλλά και το παγετό πάλι στα εσωτερικά με τις ντομάτες και τα υπόλοιπα μπορούμε και τα κρατάμε αυτά τα πίτα. Αυτά στο Λεωνίδιο δεν έχει κατέβει από 5 βαθμούς στη θερμοκρασία παρακάτω. Και δεν παθαίνουν τίποτα τα χορταρικά. Πλέον το βγάζετε δηλαδή πιο δύσκολα πέρα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω κάτι. Σκέφτομαι αυτούς που έχουν οικογένειες και μικρά παιδιά. Εγώ τώρα μεγάλωσα με 55 χρονών. Τα παιδιά μου τα μεγάλωσα. Και βλέπω το γιο μου που έχει δύο παιδάκια, είναι 33 χρονών και δυσκολεύεται πάρα πολύ. Κάνει μια δουλειά. Και το μετάνιωσα που το κράτησα εκεί. Σήμερα τι ποσό έχετε εισπράξει? 150 ευρώ. Θα σας πω και τα έξοδά μου πώς είναι. 50 ευρώ πετρέλαια. Άνθρωπος δεν είμαι εγώ να πάρω ένα καφέ, να πάω ένα σάντουιτς ή κάτι άλλο. Δεν πάω ένα 20 ευρώ. 170 ευρώ. Βαρικά τις εχθές που είχα στο κτήμα, μπορούσα να ετοιμάσω τα πράγματα μόνο. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή για ένα 50 ευρώ. Το μεροκάματο του Αλβανού, κατά τη σειρά. Θέλω να το βλέπετε που βρέχει κάθε μέρα, τους πάγους να τους βλέπετε τα χιόνια. Σε σχέση με άλλες χρονιές, βλέπετε τους καταναλωτές έχουν περιορίσει τις αγορές τους. Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχουμε λεφτά κόσμο να ψωνίσει. Πάθαμε ζημίες. Εσείς έχετε υποστεί μεγάλες ζημίες φέτος λόγω των αντανακλινικών. Πολλές ζημίες. Οι πατάτες είχαμε πέσει, που είχαμε πατάτες, δεν έχουμε. Σ' αφήσατε λεφτά. Περιμένετε κάποιες αποζημιώσεις? Από πούτε? Τα συλλαλητήρια της Μακεδονίας που σκοτώσαν τον κόσμο. Ή και ο κόσμος να... και τον πόνο του και... Πάθαμε ζημιές, τι λες τώρα? Τι μένει να ρίξουμε φέτο? Τα πράγματα όταν δεν υπάρχει πατάτα, δεν το κοντζάπα να τη φάνε. Τις χρωστάω τις πατάτες μέσα στους δύο πόρους. Φέτος πολλές ζημιές. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα, τα πήραν τα λεφτά, τα δώσαν στους γύφτους, στους ολαδαπούς. Εμείς που δουλεύουμε ούτε ένα δώρο δεν μας κάνανε. Τι τους θέλουμε να ξαναψηφίσουμε, να τους ξαναβγάλουμε πάνω, α? Να φάνε τέτοια μούτζα που θα τη χρειαζόνται. Και δεν μας έκανε κανείς τίποτα, δεν μας έχει κάνει. Τους αγρότες ειδικά τους έχουν όλοι κάνει πέρα. Να μας βγάλουν τα μάτια. Δουλεύουμε, γιατί ένα δώρο και μας δεν μπορεί να μας δώσουν και μας ένα δώρο να περάσουμε. Στη ζωή που ζούμε, σε αυτή τη... Έντα, τους πάρει, τους ύφερε εδώ και τους ταΐζουμε. Τους δώκανε λεφτά στους ισχύρους, ειδοθηκείται και εμείς εδώ τα παιδιά τα δικά μας δεν έχουν φράγκο να γυρωθούν. Γιατί δεν δίνουν στους ανθρώπους που δεν έχουν σπίτια, που νοικιάζουν τα παιδιά τα δικά μας εδώ. Να τους δώκουνε να πληρώσουν. Δεν πάει καλά η κατάσταση. Όχι. Σε σχέση με άλλες χρονιές έχετε περιορίσει τις αγορές σας? Και βέβαια, τι... Στιέμαστε. Οι τιμές εδώ στη λαϊκή αγορά είναι καλές. Λογικές. Σε σχέση με άλλες χρονιές? Καλά, πολύ καλά. Εσείς πλέον γεμίζετε το καλάθι?
Εγώ είμαι μόνος, τι καλά θέλει να γεμίσει. Δουλειά δεν υπάρχει, βλέπετε. Ο κόσμος είναι. Δεν υπάρχει κόσμος όπως βλέπετε εδώ. Γενικά. Τα προϊόντα μας τα έχουμε φθηνά. Πιστεύετε σήμερα δεν έχει κίνηση λόγω καιρού ή γενικά. Είναι 1,5 μήνα αυτή η δουλειά που γίνεται τώρα. Δεν ξέρω, δεν από. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπετε τον κόσμο να έχει περιορίσει πλέον τις αγορές του. Κατά πολύ. Κατά πάρα πολύ. Γιατί δεν γίνεται ο κόσμος να μικρώνει, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Εσείς εδώ τι πουλάτε και τι τιμές έχετε. Πουλάμε και πευτικά και φθηνές, οι τιμές είναι πολύ, πολύ φθηνές. Πουλάμε 1 ευρώ ντομάτες, πουλάμε μαρούλια 3-1 ευρώ, χόρτα, τέτοια πράγματα που είναι και σε εποχή πράγμα. Αλλά δεν. Εσείς έχετε ρίξει σε σχέση με πέρυσι. Κατά πάρα πολύ. Είχατε υποστεί και ζημιές λόγω των έντονων καιρών. Αρκετές, αρκετές. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο νερό όλα. Όλα μέσα στο νερό. Περιμένετε να κάποιες αποζημιώσεις. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Άλλες φορές ναι, άλλες όχι. Δυστυχώς είμαστε στο επίκεντρο εμείς και είναι δύσκολα τα πράγματα πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Αν κοιτάξετε, όλη η λαϊκή είναι γεμάτη. Από πράγματα πάνω στου Θεωρείτε αυτό το γεγονός αποτρέπει και τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με κατά πάρα πολύ. Κατά πάρα πολύ. Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ αν ξεκίναγα τώρα να κάνω αυτή τη δουλειά και έβλεπα αυτή την κατάσταση, δεν θα ξεκίναγα καν. Από ότι θα ασχοληθώ με τα χτήματα ή με τις παραγωγές αυτά. Το τελευταίο καιρό δεν υπάρχει κίνηση λόγω καιρού. Λόγω ότι ο κόσμος γίνει λεφτά είναι το βασικό αυτό. Αυτά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Φέτος βλέπετε έχει περιορίσει τις αγορές του ο κόσμος. Όπως κάθε χειμώνα είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι το βλέπω όπως ήταν και πέρσι είναι και φέτος. Εμείς έχουμε και πευτικά λεωνιδίου, οι τιμές μας είναι καλές. Έρχομαστε από ένα ζεστό μέρος. Ξέρετε. Εκεί πέρα έχουμε διάφορα ντομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες, πιπεριές. Τώρα το χειμώνα δουλεύουμε και πιο πολλά λαχανικά. Φορταρικά. Έχετε ρίξει τιμές σε σχέση με πέρυσι. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι. Δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια οι τιμές είναι ήδη χαμηλές. Και το κόστος παραγωγής έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων είχατε υποστεί ζημιές. Εμείς όχι στο Λεωνίδιο, απλά είναι δύσκολη καλλιέργεια φέτος. Δηλαδή οι ντομάτες μας δεν κοκκινίζουν. Θέλουμε παραπάνω θέρμανση στα θερμοκήπια που θερμαίνουμε. Και τα φυτά όλα έχουν έρθει πιο πίσω. Δηλαδή τα χόρτα, όλα, μαρούλια, όλα αυτά είναι πιο μικρά και σε πιο λίγη ποσότητα. Πλέον ο κόσμος τι βλέπετε, γεμίζει το καλάθι, τουλάχιστον τις φορές που ψωνίζει. Ό,τι μπορεί κάνει, δηλαδή ό,τι μπορεί ψωνίζει ο καθένας, με φιδό. Όπως όλοι δηλαδή αυτή τη στιγμή, δεν ψωνίζουν όπως παλιότερα. Εσείς πλέον το βγάζετε εύκολα πέρα. Δύσκολα, όπως όλος ο κόσμος.